την οποία πράγματι είπα, ότι αν χρειαστεί να έρθουν νέα μέτρα, ίσως να είναι ένας άλλος υπουργός που το κάνει. Είναι πάρα πολύ απλή. Όλοι έχουν τα όρια τους. Εάν χρειαστεί να πάρουμε νέα μέτρα, θα σημαίνει ότι εγώ έχω αποτύχει. Αν θα έχουμε και αύξηση του ΦΠΑ. Όχι, κυρία Τρέμη. Επιχειρούμε αυτή τη στιγμή να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση, ώστε να μην υπάρξει περαιτέρω επιβάρυνση, ειδικά στα νοικοκυριά των χαμηλών εισοδημάτων που έχουν το μεγάλο πρόβλημα. Όσο πηγαίνουμε καλά, δεν χρειάζονται καθόλου κανένα νέο μέτρο. Σε ό,τι αφορά τα νέα μέτρα, και πάλι να σας πω, δεν υπάρχουν νέα μέτρα. Και αυτό τι σημαίνει, θα έχουμε νέα μέτρα? Όχι, κυρία Τρέμη. Η αύξηση του ελλείμματος του 9, όποια και να είναι αυτή, έχει πολύ μικρές επιπτώσεις στο έλλειμμα του 10. Άρα λοιπόν, έχουμε στοιχεία του 9 που ανεβάζουν το έλλειμμα και ανεβάζουν το χρέος, αλλά το 10 επιβαρύνεται ελάχιστα. Σας θυμίζω ότι το 10 εμείς θα φτάσουμε, λέμε, με τα σημερινά στοιχεία στο 7,8. Είμαστε αισιόδοξοι ότι θα μπορέσουμε να πιάσουμε τους στόχους. Θέλω άμεσα και απόλυτα να πω ότι παρά τις νέες διορθώσεις της Eurostat και θα κατακτήσουμε τους στόχους που έχουμε βάλει για το έλλειμμα φέτος και δεν θα χρειαστεί να πάρουμε μέτρα που θα επιβαρύνουν περαιτέρω τον Έλληνα πολίτη. Δεν πρόκειται να υπάρξει καμία περαιτέρω επιβάρυνση μισθωτών και συνταξιούχων και καμία αύξηση φορολογικών συντελεστών πέραν όσων έχουμε δεσμευτεί. Νέα μέτρα που θα αγγίξουν τους μισθούς και στις συντάξεις δεν θα υπάρξουν. Αρκετά έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός, αρκετά έχει πληρώσει ο συνταξιούχος, αρκετά έχει πληρώσει ο μισθωτός. Ένα τελευταίο σημείο, επειδή είπατε για τον προπολογισμό του 10. Ξέρετε ότι αυτός είναι ο μόνος, ο πρώτος προπολογισμός του ελληνικού κράτους, ο οποίος θα έχει τελικά καλύτερο αποτέλεσμα, τουλάχιστον προς το έλλειμμά του, από αυτό το οποίο προέβλεπε. Τα επώδυνα μέτρα είναι πράγματι πίσω μας πια. Μπροστά μας είναι δίκαιες, ιστορικές παρεμβάσεις που καταργούν προνόμια και ωφελούν το κοινωνικό σύνολο. Τι δεν ακούσαμε βεβαίως τις προηγούμενες μέρες και εβδομάδες, το πρόγραμμα δεν βγαίνει, οι στόχοι έχουν ξεφύγει, το έλλειμμα είναι πάνω από το 10%, θα χρειαστούν πρόσθετα μέτρα, μάλιστα εντός του 2010, πώς θα γίνουν όλα αυτά σε 40 μέρες, αυτά είναι που έχουν υποθεί. Αυτά δεν γίνονται, δεν έχουν γίνει ποτέ. Και λόγω αυτής της συνέπειας μπορούμε και λέμε όχι νέα μέτρα που να κόβουν μισθούς και συντάξεις. Δεν αφορούν σε νέα μέτρα και ειδικά δεν αφορούν σε νέα μέτρα στην Ελλάδα.